δοξαζόμενος. Διπλούν και αυτό. Έρχεται, ήρθε και θα ξανάρθει. Αν επιτρέπετε, εμείς βρισκόμεθα εις ένα μέσο διάστημα. Δηλαδή ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις του Χριστού. Οι προ-Χριστού δεν είχαν καμία τέτοια, θα λέγαμε, εμπειρία. Έζησαν εν αναμονή μιας πρώτης παρουσίας. Ουδέποτε μπορούσαν να φανταστούν μια δευτέρα παρουσία, παρότι θα το δείτε στη συνέχεια στους προφήτες, κατακριμένων τρόπων, αλλά υπό το φως και της Διαθήκης ολοφάνερο και σαφή, ανεφέρετο και η δευτέρα του παρουσία. Και η πρώτη και η δευτέρα. Ωστόσο, το φως της πρώτης ήταν τόσο πολύ, ο προβολέας της πρώτης παρουσίας του Θεού στη γη, τόσο πολύ μπορούσε να φωτίζει τους ανθρώπους πριν έρθει, πάντα από τον προφητικό λόγο, ώστε δεν αφήνε περιθώρια να δουν τη δευτέρα του παρουσία. Είναι όπως ακριβώς όταν μας ρίψουν στα μάτια φως, δεν βλέπουμε παρά μόνο τα μπροστινά μας αντικείμενα, αλλά τίποτα παραπέρα, τίποτα πιο μακριά. Έτσι δεν σημαίνει με αυτό ότι οι προφήτες δεν είχαν σημειώσει τη δευτέρα παρουσία. Οι ερμηνευτές δεν μπορούσαν να ειδούν τη δευτέρα παρουσία, διότι ευρίσκοντο κάτω από τον όγκο του φωτός της πρώτης. Ήταν τόσος όγκος ώστε υπήρχε η προσδοκία αυτή του ερχομού του Μεσσίου. Και η προσδοκία αυτή, το καταπληκτικό είναι ότι δεν ήτο μόνο των εβραϊκών ισραηλιτικών χώρων, αλλά ήτο παγκόσμιων φαινόμενων. Μελετάμε σήμερα τους λεγόμενους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, τι επικρατούσε στον τότε κόσμο όταν, ή αν θέλετε, 2000 χρόνια πριν από εμάς και μετά Χριστόν, λίγο και προ Χριστού. Ποιος ήταν ο κόσμος, σε ποια κατάσταση ευρίσκεται, και παρατηρούμε, αγαπητοί, με έκπληξή μας, ότι ο τότε αρχαίος κόσμος ήταν σε μία προσδοκία ενός προσώπου που θα μετήχε θεότητος και ανθρωπότητος. Και την προσδοκία αυτή τη βρίσκουμε και εις τους Κινέζους και εις τους Ινδούς. Τη βρίσκουμε σε λαούς που τότε δεν ήσαν ο λεγόμενος γνωστός μας κόσμος, διότι επειδή δεν υπήρχαν οι επικοινωνίες, οι αποστάσεις ήσαν πολύ μεγάλες, οι λαοί ήσαν απομονωμένοι. Σήμερα όμως, μέσα στους μύθους των, μέσα στις παραδόσεις των, μέσα στις προσδοκίες των, βρίσκομαι βεβαίως με ένα περίβλημα μυθικών πολλές φορές, βρίσκομαι όμως τον πυρήνα μιας προσδοκίας, της προσδοκίας του ερχομού ενός Μεσσίου. Όλα αυτά βέβαια δεν εκφράζουν τίποτε άλλο και δεν απηχούν τίποτε άλλο παρά τι. Εκείνο που υπεσχέθη ο ίδιος που ενυνθρώπησε, ο Υιός που ομιλεί στους πρωτοπλάστους, τους καταδικάζει όχι για πάντα προσωρινά, και τον διάβολο καταδικάζει για πάντα, μόνο που του αφήνει περιθώρια για να γίνει η κρίση καιρό το δέοντι, και όπως θα γίνει, μένει για τη δευτέρα παρουσία του Χριστού αυτή η κρίση. Και είχε πει ο Θεός στους πρωτοπλάστους, ο Θεός Λόγος είχε πει ότι από σένα την γυναίκα θα γεννηθεί εκείνος ο οποίος
θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, αυτός δε θα δαγκώσει τη φτέρνα του, δηλαδή θα του προκαλέσει πληγή τυποτένια. Και είναι ο σταυρικός θάνατος του Χριστού, αλλά ο σταυρός ο ίδιος έγινε το όργανον κατά συντρίψεως της κεφαλής του Όφεως, του διαβόλου. Σημειώσατε δε ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι δεν αποτείνεται εις τον Αδάμ, αλλά αποτείνεται εις την Εύα, και συνεπώς εκείνη θα γεννούσε. Πώς θα γεννούσε? Δεν γεννάει η γυναίκα, η γυναίκα τίκτη. Ότι εκείνος που θα ήρθετο θα ήτο εκ παρθένου. Γι' αυτό αποτείνεται στην Εύα και δεν αποτείνεται εις τον Αδάμ, διότι ο Αδάμ είναι ο γενάρχης. Ο Αδάμ γεννά, ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη. Είναι καταπληκτικό αυτό το πρωτευαγγέλιον, όταν οι άνθρωποι σκορπίστηκαν πάνω στην επιφάνεια της γης, το πήραν βέβαια επειδή δεν είχαν το φως της αληθείας του Θεού, αλλά ο πυρήνας ήταν αυτό το λαχταριστό, αυτή η λαχταριστή θα λέγαμε είδηση, ότι μέσα στα δεινά που περνάει η ανθρωπότητα θα έρθει εκείνος ο κάποιος να διασώσει το ανθρώπινο γένος. Το περιέβαλαν βεβαίως, αυτή την αλήθεια την περιέβαλαν με πολύ μύθο, αλλά ο πυρήνας πάντα μένει ο ίδιος. Συνεπώς ήλθε ο Χριστός, ήλθε κατά την πρώτη του παρουσία. Τώρα αναφέρεται εις τη δευτέρα του παρουσία. Εμείς είμεθα σε αυτήν την πλεονεκτική θέση, ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στις δυο παρουσίες. Έχουμε την εμπειρία της πρώτης και αναμένουμε τη δευτέρα παρουσία. Ο κόσμος λοιπόν τότε ζητούσε τον Μεσσία. Κρατήστε αυτό το ζητούσε. Θα δούμε μια προφητεία του Μαλαχίου λίγο πιο κάτω. Και βεβαίως κυρίως ο λαός του Ισραήλ. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι αυτή η προσδοκία του Μεσσίου έμεινε καθαρή από μυθικά περιβλήματα μόνον εις τους Εβραίους. Μόνον, και τούτο διότι κατά αποκάλυψη η προφήτε ή ο Μωυσής που είναι προφήτης μας περιγράφει τα της γενέσεως τότε, αλλά και ότι ο Θεός το Πνεύμα του Θεού βάζει στο στόμα των πρόφητων και που αναγγέλουν εις το λαό και που αυτά καταγράφονται. Δηλαδή μία ατόφια αλήθεια, μία αλήθεια καταπλήσουσα. Όταν διαβάζουμε σήμερα τους προφήτες, μας καταπλήσει έχοντας μπροστά μας τα γεγονότα. Συνεπώς θα το πω για τρίτη φορά, ζούμε στην πλεονεκτική θέση της εμπειρίας της πρώτης παρουσίας του Χριστού και αναμένουμε τη δευτέρα παρουσία. Εδώ λοιπόν λέγει ότι ήρθε εν τη προτέρα, υπέμεινε σταυρών και κατεφρόνησε την εσχήνη του σταυρού. Εν τη δευτέρα, κατά τη δευτέρα του παρουσία, έρχεται όχι ταπεινωμένος, αλλά υποστρατιάς αγγέλων δορυφορούμενος, δοξαζόμενος. Θα έρθει ένδοξα. Ο ίδιος το είπε ότι θα έρθει μετά των Αγίων Αγγέλων, είναι στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, που λέγει ότι έρχεται με δόξα. Και δεν θα είναι μερικοί άγγελοι, θα είναι όλος ο αγγελικός κόσμος, διότι και οι άγγελοι θα παρίστανται στην κρίση, κρινόμενοι χωρίς να κρυθούν. Δηλαδή θα είναι παγκοσμία κρίση,
όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και του αγγελικού κόσμου, και εκείνοι μεν ως μήναντες στη δόξα του Θεού, στην υποταγή του Θεού και εις την πίστη του Θεού. Οι άγγελοι εις την πίστη δεν τα γνώριζαν τον Θεό οι άγγελοι, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δια πρώτη φορά το μαθαίνουν όταν γίνεται η ενανθρώπιση του Υιού. Πρώτη φορά το μαθαίνουν. Είναι το μυστήριο των συσυγημένων χρόνων αιωνίων, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι η τελευταία αποκάλυψη του Θεού. Και πίστευσαν. Θα κριθούν κι αυτοί, αλλά αμέσως θα δικαιωθούν. Όχι μόνο θα δικαιωθούν, αλλά έρχονται και αυτοί με δόξα. Δηλαδή κρίνονται χωρίς να κριθούν. Θα κριθούν όμως οι δαίμονες, οι πεπτοκότες άγγελοι, και θα καταδικαστούν. Είναι λοιπόν μια παγκοσμία κρίση. Είναι ολόκληρος ο νοερός, ή μάλλον καλύτερα ο λογικός κόσμος, είτε των αγγέλων που είναι νοερός κόσμος, είτε των ανθρώπων. Αλλά λέει και την Δευτέρα, συγγνώμη, ούχι στάμεθα τίνιν επί την πρώτη παρουσία μόνον, αλλά και την Δευτέραν προσδοκόμεν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Δεν στεκόμαστε λοιπόν μόνο στην πρώτη παρουσία του Χριστού, αλλά περιμέναμε και τη Δευτέρα του παρουσία. Είναι εκείνο που σας είπα την περασμένη φορά, θα το ξαναπώ. Χριστιανός που πιστεύει στον Χριστό, δηλαδή στην πρώτη του παρουσία, ότι είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, αλλά δεν πιστεύει εις τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, μη λέγει ότι είναι χριστιανός. Προσέξατε, το επιμένω, γιατί ξέρω ότι οι χριστιανοί μας, πολλοί χριστιανοί μας, είναι απληροφόρητοι, είναι ανύποπτοι ότι θα ξανάρθει ο Χριστός. Προσέξατε, το τονίζω αυτό. Ο Χριστός ξανάρχεται. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος και την Δευτέραν, δηλαδή παρουσία, προσδοκόμεν. Είναι εκείνο που λέμε εις το σύμβολο της πλήσεως, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης. Πάλιν ερχόμενον μεταδόξης όμως, όχι ταπεινά. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Δεν μπορεί κανείς να λέγεται χριστιανός και δι' ορθόδοξος και να μην δέχεται τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Είναι περίεργο. Και εν τη προτέρα μεν οι πόντες ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, και εν τη Δευτέρα ερούμεν πάλιν το αυτό. Είδαμε τα αγγέλων συναντήσαντες το δεσπότη, προσκυνούντες είπομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τότε είπαμε ευλογημένος ο ερχόμενος. Πότε? Όταν συνειδητοποιήθηκε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε ότι ο όχλος της Ιερουσαλήμ, επειδή άκουσαν το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, η Βιθανία, όχι η Βιθινία, η Βιθανία, Βιθανία είναι μια επαρχία της Μικράς Ασίας, η Βιθανία ήταν ένα μικρό χωριό, μια ακόμη μικρό χωριό ήταν, ή το πολύ κοντά, 2-3 χιλιόμετρα μακριά από τα Ιεροσόλυμα ή το ανατολικά των Ιεροσολύμων, και πολλοί άνθρωποι πήγαν να συλληπιθούν τις αδελφές του Λαζάρου, έτσι ότι ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως του Λαζάρου. Ακούστε, μάρτυρες, τι το καταπληκτικό, τετραήμερος νεκρός. Οπότε έρχονται αυτοί μάρτυρες πλέον, γεγονότος, έρχονται και λέγουν στα Ιεροσόλυμα ότι ο Ιησούς ανέστησε τετραήμερον νεκρών. Η φήμη του έτρεξε σαν αστραπή σε όλη την πόλη. Ο λαός ενθουσιάστηκε, όπως κάποτε ενθουσιάστηκε με τον Δαβίδ, που έλεγε ο λαός όταν νικήθηκε ο Γολιάθ, ότι ο Σαούλ
ενίκησε λέγει χιλιάδες ο βασιλιάς. Ο δε Δαβίδ τον Τζοπανόπουλο ενίκησε μυριάδες. Και χόρευαν στους δρόμους οι άνθρωποι και πετούσανε λουλούδια και στρώναν τα ηματιά τους για να υποδεχθούν τον Δαβίδ. Εδώ όμως έχουμε τον τύπο του Ιησού Χριστού, τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι τύπος. Και επιτέλους ενίκησε έναν άλλον Γολιάθ, τον Γολιάθ που λέγεται θάνατος. Και ποιος ενίκησε τον θάνατον? Ούτε ο Δαβίδ, τύπος του Ιησού Χριστού ήτο. Απέθανε ο Δαβίδ. Έρχεται όμως τώρα ο λαός των Ιεροσολύμων να πει: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ότι είσαι εσύ που έρχεσαι ευλογημένος, γιατί έρχεσαι εν ονόματι του Κυρίου. Και στρώνουν τα ηματιά τους κάτω ο λαός και πετούν λουλούδια, θα λέγαμε, κλαδιά, γιατί του κάνουν θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου. Εκείνη η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα, η πρώτη και η τελευταία, δηλαδή αυτό που γιορτάζουμε τον Βαΐον, είναι τύπος, προσέξτε, είναι τύπος προϋπαντήσεως του ενδόξου βασιλέως Χριστού κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: τότε είπαμε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, θα το πούμε τώρα μαζί με τους αγγέλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αγαπητοί. Προσέξτε, οι πιστοί αναμένουν τον Χριστόν με λαχτάρα. Το ρήμα προσδοκώ φανερώνει λαχτάρα. Το ρήμα προσδοκώ. Η προσδοκία αυτή να έρθει ο Χριστός. Δεν θα φοβηθούν οι πιστοί. Οι άπιστοι θα φοβηθούν. Οι ασεβείς θα φοβηθούν. Και θα είναι έτοιμοι να πούν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σημειώσατε δε ότι πρώτα θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και κατόπιν θα εμφανιστεί ο Χριστός. Διότι δεν μπορεί να εμφανιστεί πριν να αναστηθούν οι νεκροί, που θα μιλήσουμε εδώ, θα το δούμε είναι. Βέβαια για την Ανάσταση των νεκρών μιλήσαμε και στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά πώς θα γίνει αυτή η προϋπάντηση εάν δεν έχει γίνει η Ανάσταση των νεκρών? Έτσι θα ενωθούν όλες οι γενναίες από τη γενναία του Χριστού που εφώναξε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Μέσα σε όλους τους αιώνες όσοι επίστεψαν και είπαν «Ναι Κύριε Ιησού ελθέ», όπως τελειώνει το βίο της Αποκαλύψεως, μέχρι την εποχή που ακριβώς θα ζουν εκείνοι και θα αλλαχθούν από την φθορά στην αυθαρσία και από την θνητότητα στην αθανασία, θα πουν όλοι με ένα στόμα: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και μία παρατήρηση. Είπε στους Εβραίους ο Χριστός: θα χαθείτε, δεν θα δείτε την ευλογία μου. Το είπε ως εξής: ου μη είδητε το πρόσωπον μου. Ποιο πρόσωπο? Σημειώσατε ότι όταν το είπε αυτό ο Χριστός ήταν την ημέρα ακριβώς της θριαμβευτικής υποδοχής του. Το είπε στους Φαρισαίους, στους γραμματείς, στους ιερείς, σε αυτούς τους κακεντρεχείς ανθρώπους που δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστόν. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ο Ιωάννης ότι όταν ήρθε το απόγευμα, δηλαδή τελείωσε η ημέρα, ο Ιησούς έφυγε, πήγε στο όρος των ελαιών και πολύ πρωί ξαναγύρισε πάλι στον ναό και έκανε κήρυγμα. Τι εννοούσε εκείνο? Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου από εδώ και μπρος. Δεν εννοούσε αυτό το πρόσωπο, αυτό εδώ, αυτό, τα μάτια, τη μύτη, τα αυτιά. Εννοούσε
δεν θα δείτε την εύνοιά μου. Είναι αυτό που λέμε, δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού. Δηλαδή δεν θα δούμε την εύνοια του Θεού. Πότε? Εάν δεν μπείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και αυτό δε επεφυλάσσετο τόσο στις ημέρες της Πεντηκοστής, 50 τόσες μέρες μετά δηλαδή, πολύ κοντά, όσο και μέσα στους αιώνες, που σήμαινε εσύ Ισραήλ, εσύ λαέ του Ισραήλ, δεν θα δεις το πρόσωπό μου, δηλαδή εμού του Θεού, δεν θα δεις την εύνοιά μου μέσα στην ιστορία, εάν δεν μπεις ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Που σημαίνει ότι θα αποδεχθείς τη θεανθρωπίνη μου φύση. Εάν δεν δεχθείς ότι εγώ είμαι ο ενανθρωπής Υιός του Θεού, μη περιμένεις εύνοια. Θα σε φάει κάποιος άλλος, και αυτός ο άλλος θα είναι ο Αντίχριστος. Και το τραγικόν, είμαστε μάρτυρες της ιστορίας, ζούμε στη δευτέρα, στο τέλος της δευτέρας χιλιετηρίδας. Αγαπητοί μου, είμαι θα μάρτυρες. Αυτός ο λαός 20 αιώνες δεν επίστεψε, και όπως πάλι προφητεύεται, αυτός ο λαός θα φέρει τον Αντίχριστον. Αυτό είναι η τραγικότητα αυτού του λαού. Και εκείνο που ο Κύριος είπε, δεν θα δείτε το πρόσωπό μου αν δεν με δεχθείτε, δεν θα δουν το πρόσωπό του, γιατί δεν τον δέχονται. Και μηχανεύονται εις βάρος της ανθρωπότητος τα κακά, και θα πέσουν επάνω τους. Δεν θα πέσουν βέβαια πια ιστορικά, θα πέσουν όμως πλέον, όταν θα πέσει η αυλαία της ιστορίας. Γι' αυτό είπα, δεν θα πέσουν ιστορικά, θα πέσουν πλέον στην μετέπειτα ζωή, στην αιωνία κόλαση, που είναι φρικώδες. Λίγοι θα πιστέψουν όταν θα έρθουν οι δύο προφήτες για να συμφιλιώσουν, λέγει, να συμφιλιώσουν τον πατέρα, τους γονείς καλύτερα, τους πατέρες ακριβώς, με τα παιδιά. Όχι τα παιδιά με τους πατέρες, τους πατέρες με τα παιδιά. Έχει σημασία αυτό, αλλά δεν μένω πιο πολύ, γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε καιρό το δέοντι στο θέμα του Αντιχρίστου. Ώστε ευλογημένος ο ερχόμενος που θα πει πιστεύω. Έτσι θα πούμε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Έρχεται ο Σωτήρ, ου δικαστήνε πάλιν, αλλά δικάσε τους δικάσαντας. Δεν θα έρθει για να ξαναδικάσει, θα έρθει για να δικάσει, συγγνώμη, να δικαστεί, αλλά θα έρθει για να δικάσει εκείνος που τον δίκασαν. Ο πρώτερον εν το κρίνεστε σιωπή σας, υπομιμνίσκον, λέγει, της παρανόμης, της τα τολμηρά επί του σταυρού πεποιηκώσει, ταύτα επίησας και εσήγησα. Διοικονομίαν τότε ήλθε, συμπηθεί διδάσκων ανθρώπους, τότε δε και ανάγκη βασιλευθήσονται καν μη θέλωσε. Εδώ λέγει ότι έρχεται ο Σωτήρ όχι πια να δικαστεί, αλλά να δικάσει. Να δικάσει εκείνους που τον δίκασαν. Προσέξτε σας παρακαλώ, έχει μία ωραία φράση ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Πολύ ωραία φράση. Οι άνθρωποι κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο. Δεν είναι μόνο οι Εβραίοι, μέσα στους αιώνες, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Οι άνθρωποι κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο, και ο Θεός τους καταδικάζει σε αθανασία. Ξέρεις τι θα πει να θέλεις να πεθάνεις και να μην μπορείς? Διότι στην κόλαση που θα έχεις πάρει το ανθρώπινο σώμα σου, να επιθυμείς να
γίνεις μηδέν και να μην μπορείς. Αγαπητοί μου, άπαξ και ήρθαμε στην ύπαρξη, δεν θα γυρίσουμε ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ στην ανυπαρξία. Αυτό ας το δέσουμε καλά. Έτσι είναι τραγικό ο άνθρωπος να καταδικάζει το Θεό του, και ακόμα πιο τραγικό σαν τιμωρία του να καταδικάζει ο Θεός τον άνθρωπο στον μη θάνατο, στην αθανασία. Εδώ θα ήθελα ακόμη κάτι να σας πω. Ποιοι είναι εκείνοι που δικάσαν τον Χριστόν? Να κάτι παλιοεβραίοι, θα έλεγε κάποιος πολύ στενόκαρδα και στενόμυαλα. Να αυτοί οι Εβραίοι. Και πολλές φορές ακούμε και εκείνα τα κάλαντα της Μεγάλης Παρασκευής, λέγονται ακόμα στην Ήπεθρο, στην επαρχία, λέγονται εκείνα τα κάλαντα της Μεγάλης Παρασκευής. Οι άνομοι Εβραίοι που κάνανε καρφιά και περνούσαν, λέει, από ένα γύφτο και παρήγγειλαν εκεί, σαν υπήρχαν γύφτοι τότε, μπερδεμένα πράγματα, λαογραφία, και παρήγγειλαν καρφιά, και εκείνο, λέει, που θα του βάζα στην καρδιά, ο γύφτος το φτιάξε πιο μεγάλο καρφί. Αγαπητοί μου, δεν είναι εκείνοι παλιοεβραίοι, διότι λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: και τότε όψονται ίσον εξεκένδυσαν, και κόψονται. Είναι μια συνήχιση εδώ πολύ όμορφη, ότι τότε, λέει, θα δουν, όψονται, θα δουν και θα αρχίσουν να χτυπάνε το στήθος τους. Κόψονται, κόπτομαι, θα πει, χτυπάω το στήθος μου, φωνάζω, χτυπιέμαι, τραβώ τα μαλλιά μου, όπως είναι εκείνος ο οποίος πενθεί άγαρμα. Γιατί θα δουν όν εξεκένδυσαν, γιατί θα δουν εκείνον τον οποίον ελόγχισαν. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ελόγχισαν? Πόσοι μπορεί να ήσαν? Αν το θέλετε κατά γράμμα και κατά λέξη, ένας ελόγχισε. Ποιος είναι αυτός? Ένας στρατιώτης, για να δοκιμάσει αν ο Κύριος απέθανε. Και πόσοι άλλοι μπορεί να τον σταύρωσαν? 2, 3, 5 στρατιώτες, 6, 7, 10 εσταύρωσαν τον Κύριο. Αυτοί θα δικαστούν? Λάθος. Το καταπληκτικό είναι ότι ο εκατόνταρχος επίστευσε εις τον Χριστό και είναι και μάρτης, παρακαλώ. Ακούστε, είναι και μάρτης της Εκκλησίας μας ο εκατόνταρχος που εσταύρωσε τον Χριστό. Ιδωλάτρησή του. Δεν είχε προσδοκίες, καλύτερα, δεν είχε, όχι προσδοκίες, δεν είχε τις προφητείες για να ειδοποιηθεί. Καθήκον εξετέλει. Λοιπόν, ποιοι είναι τότε εκείνοι που θα αρχίσουν να χτυπιώνται, γιατί θα ειδούν εκείνον τον οποίον ελόγχισαν, τους οποίους θα καταδικάσει τώρα ο Χριστός, γιατί τον κατεδίκασαν? Θα το φανταστείτε? Θα είμαστε και εμείς εκεί αν δεν προσέξουμε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους: σας τα έλεγα όταν ήμουν εκεί και τώρα σας τα γράφω, και γράφοντάς τα κλαίω για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Είναι εκείνοι οι οποίοι, λέει, στάθηκαν εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Δεν γράφει προς Εβραίους, γράφει προς Φιλιππησίους. Και δεν είναι οι πιστεύσαντες Εβραίοι ή οι μη πιστεύσαντες Εβραίοι, είναι ελληνική πόλη. Ο Θεός η κοιλία, τον οποίον είναι ο Θεός η κοιλιά τους. Ποιοι είναι εκείνοι που κάνουν το Θεό κοιλιά τους? Βεβαίως πρόκειται περί χριστιανών εδώ. Είναι οι άνθρωποι που στέκονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Είναι εκείνοι, όπως γράφει κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος, οι ανασταυρούντες των Υιών του Θεού.
εκείνοι που ξανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού. Με ποιον τρόπον? Με το να μεταβάλουν το χριστιανισμό σε φαγοπότη. Λοιπόν, είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού αυτοί που αποδέχονται ένα Ευαγγέλιο χωρίς σταυρών, χωρίς άσκηση. Εκείνοι που νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι ευημερία, ότι ο χριστιανισμός είναι πολιτισμός να μας δώσει να φάμε και να πιούμε. Αγαπητοί μου, πολλές φορές το έχω πει, δεν πειράζει αν το ξαναπώ. Και εκείνοι που δεν με άκουσαν θα τα ακούσουν, και εκείνοι που με άκουσαν θα εδραιωθούν. Τι? Δεν μπορούμε να μεταβάλουμε τον χριστιανισμό ούτε σε πολιτικό κόμμα ούτε σε πολιτισμό. Διότι ένα πολιτικό κόμμα υπόσχεται να φάμε και ένας πολιτισμός υπόσχεται κάτι παρόμοιο. Πώς θα κάνουμε τη ζωή μας ευτυχισμένη? Πώς θα κάνουμε έναν παράδεισον επίγειον? Αλλά υλικών παράδεισον όμως. Ο υλικός παράδεισος έφυγε από τη γη και μπαίνει η άσκηση. Θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος μας είπε, δια της στενής οδού και δια της στενής πύλης. Εκείνοι που μιλάνε και λέγουν ότι ο χριστιανισμός είναι ένας τρόπος να κάνουμε πολιτισμό, οι πολιτικοί αυτοί ανοίγουν την λεωφόρον και την ευρίαν πύλην. Και τι λέει ο Κύριος? Αυτοί που βαδίζουν τον πλατή το δρόμο και την πλατιά την πύλη περνούν από εκεί, αυτοί οδηγούνται στην απώλεια με σαφήνεια. Και λέγει, τι στενή η οδός και τεθλιμμένη η απάγουσα εις την ζωή. Πόσο έχει ένα θαυμαστικό εκεί το ιερό κείμενο, πόσο λέει στενή και θλιμμένη, στενόχωρη είναι η οδός, ο τρόπος της ζωής, για να μπει κανείς, ο τρόπος για να μπει κανείς στη ζωή. Βλέπετε, είναι η άσκηση, είναι ο σταυρός. Και εκείνοι λοιπόν που θέλουν έναν χριστιανισμό απλόχωρο με την ηλιστική έννοια του όρου, αυτή είναι η εχθρή του Σταυρού του Χριστού. Συνεπώς, μήπως και εμείς σήμερα, τότε, εκεί, ανάμεσα σε εκείνους που θα θεωρηθούμε που εξεκεντήσαμε τον Χριστό, τον λογίσαμε, μήπως? Αγαπητοί μου, σας δίνω την ακριβή ερμηνεία των πραγμάτων. Προσέξατε το, την ακριβή, την εκκλησιαστική μας ερμηνεία. Οι πατέρες, ή μάλλον θα το πω έτσι, που το λέγουν οι πατέρες, ποιοι Άγιοι, λέει, με άνεση ήσουν στην Βασιλεία του Θεού? Ποιοι Άγιοι? Ποιος μπήκε στη Βασιλεία του Θεού με άνεση? Δηλαδή, τρώγοντας, πίνοντας, θα πάμε και στην Εκκλησία, θα κοινωνούμε και μια-δυο φορές το χρόνο. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα περάσουμε λήψεις, στεναχώριες. Και μάλιστα πολλές φορές, επειδή ακριβώς είμαι θα πιστεί. Αυτό δεν είναι και η μεγάλη αξία? Ή, αν όχι για την ιδιότητά μας περνάμε στεναχώριες, θα δείξουμε υπομονή. Θα δείξουμε ποιήκεια στους άλλους που μπορεί να μας στεναχωρούν. Θα συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας. Έτσι μπαίνει κανείς στη Βασιλεία του Θεού. Είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα, η οδηγούσα εις την ζωή, εις την αιώνιον ζωή, εις την Βασιλεία του Θεού. Μη θέλουμε να φτιάχνουμε παραδείσους εδώ κάτω στη γη. Είναι αίρεσης. Ο πρώτερον εν το κρίνεστε σιωπή σας, εκείνος που την πρώτη φορά όταν εκρίνεται το σιωπούσε, υπομιμνίσκον λέγει της παρανόμης της τα τολμηρά επί του Σταυρού πεποιηκώσει. Πράγματι τολμηρά επίησαν, έκαναν εκείνος ο λαός τολμηρά. Επήρατε το Θεό σας και τον σταυρώσατε. Δεν πιστέψατε ότι είναι ο Θεός? Δεν πειράζει. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος, δεν πειράζει. Σας συγχωρεί ο Υιός του Θεού. Γιατί είπε ο Χριστός, όποιος δει σκανδαλιστεί σε μένα έχει συγχώρεση.
γιατί δεν θα μπόρεσε ποτέ να φανταστεί ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Εντάξει, έχετε τους προφήτες, τέλος πάντων είστε συγχωρημένοι. Αλλά τι κακό επίησα για να με σταυρώσετε? Τι κακό, πάρτε το ανθρώπινα, τι κακό έκανα για να με σταυρώσετε? Ένα ωραίο τροπάριο λέγει της Μεγάλης Εβδομάδος: τους νεκρούς σου ανέστησα, τους αρρώστους σου τους έκανα καλά, τους τυφλούς σου τους έδωσα φως, τους πεινασμένους σου τους τάισα. Σε τι σε ειδίκησα, Ισραήλ? Τον ευεργέτη σου σταυρώνεις? Πάρτε λοιπόν και αυτήν την εκδοχή. Γι' αυτό πράγματι ο λαός αυτός ετόλμησε τα ατόλμητα, εκείνα που δεν έπρεπε ποτέ να τολμήσει άνθρωπος αν είχε στοιχειώδη μυαλό, αλλά και κυβερνούσε το πάθος. Και ταύτα επίησας και εσήγησα. Αυτό, αγαπητοί μου, από τον 49 ψαλμό στίχος 21, ότι αυτά έκανες και εγώ εσήγησα. Εγώ δεν μίλησα. Πόσο ωραίο, ιστορία τώρα. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Και τώρα όμως δεν θα σιγήσει ο Θεός. Τώρα όμως, τότε που ήρθε διοικονομίαν, συμπηθεί οι δάσκων ανθρώπους και ήρθε να πείθει τους ανθρώπους, να τους διδάσκει τους ανθρώπους με πειθό, με τη λογική, με τους προφήτες. Τώρα λοιπόν, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, εγώ θα βασιλεύσω σε εσάς. Είναι εκείνη η παραβολή περίεργη που λέει ο Χριστός, που έφυγε σε χώραν μακράν κάποιος και γυρίζει πίσω, και εκείνους λέγει, γιατί φεύγοντας επανεστάτησαν κάποιοι. Τώρα λέει, φέρτε μου αυτούς και σφάξατε τους εμπρός μου, λέει η παραβολή. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνοι οι οποίοι καταδικάζονται στον αιώνιον θάνατο. Θέλετε δεν θέλετε θα βασιλεύσει ο Θεός. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός. Μην ξεχνάτε την έννοια της ελευθερίας, θα το πω άλλη μια φορά, γιατί διαβλέπω στις καρδιές κάποιων. Μα η έννοια της ελευθερίας δεν είναι όπως τη νομίζουμε. Η έννοια της ελευθερίας είναι ότι μπορώ να κάνω το κακό, δεν με συμφέρει. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος 3 φορές στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: πάντα μη εξεστή, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν με συμφέρουν. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η ελευθερία είναι σχετική. Απόλυτος Κύριος είναι ο Θεός. Μα θα μου πείτε, τότε εγώ θα ήθελα να είμαι ελεύθερος. Μη θεοποιείς την ελευθερία. Είναι μια αφηρημένη έννοια η ελευθερία. Αν δεχθείς και προσκυνείς τον Θεόν σου, τότε θα είσαι ελεύθερος. Και τώρα και πάντα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή είναι η ορθή έννοια της ελευθερίας. Παρεπιπτόντως αναφέρομαι σε αυτό. Και έρχομαι, αγαπητοί μου, στην δευτέραν παράγραφο. Και περί των δύο τούτων παρουσιών λέγει Μαλαχίας ο προφήτης: και εξέφνης ήξη εις το ναόν αυτού Κύριος ον ημείς ζητείτε. Ιδού μία παρουσία. Και πάλι περί της δευτέρας παρουσίας φυσήν: και ο άγγελος της Διαθήκης ον ημείς ζητείτε. Ιδού έρχεται Κύριος Παντοκράτορ και της υπομενή ημέραν εισόδου αυτού, ή της υποστήσετε εν τη οπτασία αυτού, διότι αυτός εισπορεύεται ως πύρχον ευτηρίου και ως πόα πληνώντων και καθιείται χωνεύων και καθαρίζων. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι εις τον προφήτη Μαλαχίαν από το 3 κεφάλαιων, από τους στίχους 1 έως 3. Είναι μια ωραιοτάτη, σπουδαιοτάτη προφητεία. Θα την αναλύσουμε πρώτα. Και για αυτές λέγει τις δύο παρουσίες ομιλεί ο Μαλαχίας ο προφήτης. Τι λέγει?
και εξέφνης ύξης των ναών αυτού Κύριος. Και ξαφνικά θα έρθει ο Κύριος εις τον δικό του ναόν, τον οποίον εσείς ζητάτε. Και ο άγγελος της Διαθήκης, ο αγγελιαφόρος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς ζητείτε, λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, σχολιάζει, να η μία, δηλαδή η πρώτη παρουσία, να έρχεται Κύριος Παντοκράτορ. Και ποιος μπορεί να υπομείνει την ημέρα εκείνη, ποιος μπορεί να αντέξει την ημέρα εκείνη της Δευτέρας του παρουσίας, δηλαδή εισόδου αυτού, που εισόδου θα το δούμε, ή ποιος μπορεί να σταθεί όρθιος, υποστήσεται εν τη οπτασία αυτού με το να τον δει. Ποιος μπορεί να τον δει και να σταθεί όρθιος? Κανένας. Γιατί αυτός θα μπει μες στη δημιουργία σαν φωτιά καμινιού και σαν ποτάσα καυστική που πλένει και καθαρίζει, και θα καθίσει χωνεύων και καθαρίζων, και θα καθίσει να βάζει φωτιά στο καμίνι και να καθαρίζει με ποτάσα. Πόα, να σας το πω και αυτό, θα πει πόα, ή λέγεται και πια, η πια της πιάς, το πι με όμικρον γιώτα, η πια της πιάς, είναι η αλυσίβα, είναι δηλαδή το προϊόν της τάχτης που παλιότερα παίρνουν οι οικοκυρές, παίρνανε την αλυσίβα από την στάχτη και έπλαιναν, έκαναν την μπουγάδα. Και η μπουγάδα είναι γνωστό ότι καθαρίζει πολύ καλά, γιατί χρησιμοποιείται το σταχτό νερό που περιέχει αλυσίβα. Στάχτη από ξύλα εννοείται. Δηλαδή είναι η ποτάσα. Είπα καυστική, επίτηδες το είπα, είναι άλλη ποτάσα η καυστική, η οποία καθαρίζει εκείνα που δεν καθαρίζει η αλυσίβα. Είναι εκείνη η καυστική ποτάσα που καθαρίζει νεροχύτες, καθαρίζει, ξέρω, στα πλοία έχουν αυτήν την καυστική ποτάσα πολλές φορές, να καθαρίσουν γλίνες, γλέρες που είναι, που δεν καθαρίζονται με άλλον τρόπο. Κρατήστε παρακαλώ αυτή την εικόνα, όπως σας τα είπα, και σας έρθαμε να δούμε αυτήν την θαυμαστή προφητεία. Καταρχάς, η προφητεία του Μαλαχίου είναι διπλή. Αναφέρεται στην πρώτη παρουσία του Χριστού και στη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Να σας πω άλλη μία διπλή. Είναι του προφήτου Ιωήλ, την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος για ένα άλλο περιστατικό. Είναι δύο πάλι εκεί, διπλή. Μην μπερδευτείτε μόνο. Θα την πω γρήγορα αυτή του Ιωήλ. Είναι κατατεθειμένη στις πράξεις των Αποστόλων. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν είχαν το φαινόμενο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, τότε ο Απόστολος Πέτρος είπε στο λαό, τι παραξενεύεστε για αυτό το οποίο μου βλέπετε? Είναι γραμμένο από τον προφήτη Ιωήλ. Τι είναι το γραμμένο από τον προφήτη Ιωήλ? Δύο πράγματα. Τι θα εγίνετο ευθύς μετά από την πρώτη παρουσία του Χριστού, και τι θα εγίνετο λίγο πριν από τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Προσέξτε, ευθύς μετά την πρώτη, λίγο πριν από τη δευτέρα. Αλλά η συνήθεια των προφητών, και δεν είναι παρά ένας τρόπος αυτός καλύψεως για πολλούς λόγους που κι άλλοτε σας έχω πει, το γιατί δεν θα επαναλάβω μόνο τώρα, το γιατί οι προφήτες τα μπερδεύουν, πρώτα πρώτα για το διάβολο τα μπερδεύουν, ο διάβολος να μην μπορεί να καταλάβει και λοιπά και λοιπά. Προσέξτε, ή ακόμα να εισαχθεί η πίστης, είναι καταπληκτικό. Προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, ερμηνεύει.
ερμηνεύει η Αγία Γραφή την Αγία Γραφή, επίσημος ερμηνεία. Τι λέγει? Δεν διαβάσατε στον Ιωήλ, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι γραμμένο, τις έσχατες μέρες θα στείλω το Πνεύμα μου το Άγιο επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, και θα προφητεύσουν και θα και θα και θα. Ποιες είναι αυτές οι έσχατες ημέρες? Εφόσον έχουμε δύο παρουσίες του Χριστού, έχουμε και δύο έσχατες ημέρες. Όποτε μιλάμε για εμφάνιση του Θεού, έχουμε έσχατες ημέρες. Που θα πει, έσχατες ημέρες στην πρώτη παρουσία είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, ότι θα στείλω το Πνεύμα μου, λέει το Άγιο κλπ. Ώστε η πρώτη παρουσία στις έσχατες μέρες της είχε σαν φαινόμενο την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Κολλητά δε, συναπτά με αυτό το οποίο λέγει ο προφήτης, όπως και εδώ ο Μαλαχίας, κολλητά βάζει τα πράγματα, λέει. Και τότε ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη. Και ποιος μπορεί να αντέξει την ημέρα εκείνη τη μεγάλη και επιφανή του Κυρίου? Ποιο είναι αυτό? Ομιλεί για τα άλλα έσχατα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Διότι τότε, από που το παίρνουμε, το ξέρουμε δε και από τα Ευαγγέλια αυτό. Το είπε και ο Χριστός. Ο οποίος και ο Χριστός με τον ίδιο τρόπο ομιλεί. Κολλάει τις δύο προφητείες των δύο εσχάτων. Φερυπίν, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αναφέρεται στα πρώτα έσχατα. Ευθύς μετά τον θάνατον του Κυρίου και την Ανάστασή του, όταν λέω ευθύς, μια γενναία μετά, το είπε ο Κύριος, το 70 μετά Χριστόν συνέβη αυτό, καταστροφή της πόλεως, τύπος δε των άλλων εσχάτων. Και τότε λέει αμέσως, το αμέσως, προσέξτε, αυτό το αμέσως είναι 2.000 χρόνια. Δεν μη σας κάνει εντύπωση που έτσι να έχουμε χρόνο να μένουμε σε μια λέξη ώρες. Είναι τόσο σπουδαία. Έρχεται λοιπόν να σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη. Το είπε και ο Χριστός αυτό. Ένας απρόσεκτος μελετητής θα αντιληφθεί ότι αυτός ο σκοτισμός της σελήνης, δηλαδή αυτά τα και του ηλίου, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα, τα ουράνια φαινόμενα, συνδέονται με την Ιερουσαλήμ. Δεν συνδέονται με την Ιερουσαλήμ, αλλά συνδέονται με τα δεύτερα έσχατα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Έτσι λοιπόν και εδώ ο προφήτης συνδέει τις δυο παρουσίες και λέγει και τώρα και τις ιδιότητες των δύο παρουσιών. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της πρώτης παρουσίας? Ότι έρχεται ως άγγελος διαθήκης. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της δευτέρας παρουσίας? Έρχεται Κύριος Παντοκράτορ ως πυρ. Αυτό το γενικό διάγραμμα. Αλλά λιγάκι. Αλλά προσέξτε, αξίζει λέξη λέξη να πάρουμε την προφητεία. Και εξέφνης ήξη εις τον ναόν αυτού Κυρίως. Ξαφνικά θα έρθει στο ναό του ο Κύριος. Αυτό το εξέφνης, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ενώ το γραμμένο, και μάλιστα αν δούμε και την προφητεία του Δανιήλ περί των 70 εβδομάδων, σε κάποια θα λέγαμε οροθέσια χρονικά που ορίζει ο ίδιος ο Δανιήλ, το Πνεύμα του Θεού δηλαδή, από πού αρχίζει η μέτρηση και τα λοιπά, ο χρόνος ήταν καθορισμένος. Αλλά δίνει το παρατάφτα γνωστός, γιατί πάντα μια προφητεία είναι σκοτεινή. Όταν πραγματοθεί, τότε είναι φωτεινή, όπως και το 666 είναι σκοτεινό αυτήν την ώρα. Θα γίνει ολοφώτινο όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Ολοφώτινο θα γίνει.
Με την ευκολία που βλέπουμε τώρα τα του Χριστού της πρώτης παρουσίας, με την ίδια ευκολία θα βλέπουμε τότε εκείνα που θα παραγματώνονται. Μπορεί να είναι και αύριο αυτό, δεν το ξέρουμε. Προσέξτε λοιπόν, αυτό το εξέφνης δεν είναι το παρά ως προς τους ανθρώπους. Διότι ήξεραν ότι θα έρθει ο Μεσσίας, αλλά πότε? Για αυτούς λοιπόν είναι το εξέφνης ή το ξαφνικά. Ακόμα ήξι. Αυτό το ήξι πώς θα το καταλάβουμε? Ήξι λέει θα έρθει. Του ρήματος έρχομαι. Πώς θα έρθει? Αν είχαμε μία, ζούσαμε κάτω από την ερμηνεία του Πλάτωνος, ερμηνεύαμε τα έργα του Πλάτωνος, θα πέραμε κατά πνευματικών τρόπων την ερμηνεία, αλλά και ραβίνι να ήμεθα και να ερμηνεύαμε την Αγία Γραφή σε ό,τι αφορά στο Θεό, βέβαια κατά πνευματική σημασία θα πέραμε τα πράγματα. Πώς έρχεται ο Θεός? Θα έρθει ο Θεός να σε τιμωρήσει. Πώς έρχεται? Εξεταστέων, πώς έρχεται? Με τα πόδια του? Δεν έχει πόδια ο Θεός. Πώς έρχεται? Εδώ είναι το καταπληκτικό. Ήρθε με τα πόδια του. Ήξι. Κατά γράμμα. Θέλω να προσέξετε τι θα πει κατά πνεύμα ερμηνεία ή αλληγορία ή κατά γράμμα. Που το κατά γράμμα σημαίνει ιστορία. Και αν βγάλουμε την ιστορική ερμηνεία από την Αγία Γραφή, δεν έχουμε τίποτα από την Αγία Γραφή. Θέλετε, μέχρι άρνηση του προσώπου του Ιησού Χριστού ως Θεανθρώπου. Αυτό το ήξι θα έρθει πώς? Πού μπορούσαν να φανταστούν οι ερμηνευτές του Λόγου του Θεού, των προφητών, ότι θα ήρθε το αυτό που είπαμε, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους, με τα πόδια του? Δηλαδή ενυνθρώπησε ο Υιός του Θεού. Και πού ήρθε? Εις το ναό αυτού κυρίως, στο δικό του ναό. Θυμηθείτε όταν οι αδελφοί του Χριστού από τον Ιωσήφ, παιδιά, όχι της Θεοτόκου, παιδιά, Θεοτόκος είναι παρθένος, άπαξ εγέννησε εν παρθενία τον Ιησού Χριστόν, δεν είχε άλλα παιδιά η Θεοτόκος, όπως βλασφημούν οι αιρετικοί. Του λέγουν λοιπόν οι αδελφοί του, εμείς πάμε για την πόλη, τα Ιεροσόλυμα, εσύ δεν θα έρθεις? Και επειδή είχαν δει κάποια θαύματα του αδελφού των, νόμιζαν ότι είναι μια υπόθεση εκμεταλλεύσιμος. Προσέξτε, εκμεταλλεύσιμος. Και του λένε, έλα τώρα, εσύ τι κρύβεσαι εδώ? Έλα μαζί μας στην πόλη να δουν οι άνθρωποι ότι κάνεις θαύματα. Και να, τι να, ο καιρός ο δικός μου, λέγει, δεν ήρθε. Ο δικός σας υπάρχει πάντοτε. Και δεν ανέβηκε μαζί τους στα Ιεροσόλυμα. Όταν όμως έφυγαν εκείνοι και μεσούσεις της εορτής, η εορτή δηλαδή μια εβδομάδα καθούσε, ενώ είναι στη μέση περίπου η εορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς. Πού ανέβηκε? Επήγε εις τον ναόν. Το ανέβηκε με την έννοια τόσο ο Ιερουσαλήμ που είναι θα λέγαμε τοπογραφικά ψηλότερη, όσο και ο ναός είναι τοπογραφικά πάλι ψηλότερος από την πόλη, γιατί ήταν πάνω σε ένα λόφο. Ανέβηκε και ήλθε ο Ιησούς και εκεί λέει έκραξε και είπε, όποιος δίψα έρχεται στο πρόσμε και πεινέτο. Α, ώστε επήγε ο Ιησούς. Πώς πήγε? Με τα πόδια του. Μας πιάνει συγκλονισμό, αγαπητοί μου, όταν αισθανθούμε πώς προφητεύουν οι προφήτες και πώς σε κάποια σημεία, όχι λίγα, προφητεύουν ρεαλιστικά, δηλαδή ιστορικά, όχι αλληγορικά. Ήξι εις τον ναόν αυτού Κύριος. Αυτά όλα ως προς το ήξι θα έρθει με τα πόδια του. Αλλά λέγει εις τον ναόν αυτού, ποιος είναι?
Θυμηθείτε δωδεκαετής τι είπε εις την Θεοτόκον: δεν ξέρατε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι εις τον οίκον του πατρός μου? Τι ναός θα πει? Ξέρετε τι θα πει ναός? Θα πει κατοικία. Και μάλιστα ο αρχαιότερος τύπος είναι νεός, ο νεός, το νε με έψιλον. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Κατοικία. Ότι δεν ξέρατε ότι πρέπει να είμαι στην κατοικία του πατέρα μου? Διότι πού μένει το παιδί? Εκεί που μένει ο πατέρας του. Ποιου λοιπόν ναός ήτο? Ποιου κατοικία? Του Ιησού Χριστού. Αλλά προσέξτε κάτι: ήξει εις το ναόν αυτού. Το αυτού θα πει το δικό του ναό, δικό του σπίτι. Κύριος. Α, αυτός λοιπόν που έρχεται τι είναι? Κύριος. Πώς θα ερημήνευαν οι ραβίνοι? Όλοι οι ραβίνοι θα ερημήνευαν τους προφήτες. Αυτό το σημείο εδώ, Κύριος, Γιαχβέ. Ο Κύριος, ο Θεός, Γιαχβέ. Αλλά ποιος ήρθε εις τον ναόν αυτού? Ο Ιησούς. Άρα ποιος είναι ο Ιησούς? Ο Γιαχβέ. Δηλαδή, ο Θεός. Πώς ήρθε? Με τα πόδια του, η ανθρωπίνη φύσης. Ποιος είναι αυτός που ήρθε με τα πόδια του? Κύριος, ο Γιαχβέ, Θεός. Να λοιπόν, ότι αυτός που θα έρθει θα είναι θεάνθρωπος. Το βλέπετε? Δεν παραβιάζω το κείμενο. Μας προκαλεί το κείμενο. Όχι μόνο δεν το παραβιάζουμε το κείμενο, αλλά και μας προκαλεί το κείμενο. Και προκαλώντας μας το κείμενο, αγαπητοί μου, συγκλονιζόμαστε. Μη μένει κανείς άπιστος ύστερα από εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει. Και προχωρώ. Ον ημείς ζητείτε, τον οποίον εσείς ζητάτε. Ναι, διότι όλος ο λαός και οι ραβίνοι ζητούσαν αυτόν τον Μεσσία. Δεν ήξεραν πιο πολλά, γιατί δεν καταλάβαιναν τους προφήτες πιο πολύ. Δεν μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσουν τους προφήτες. Αν είχαν ταπείνωση όμως, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Έτσι, πώς πίστεψαν οι μαθητές? Ερευνούσαν τις γραφές οι μαθητές. Μην νομίζετε επειδή ήταν ψαράδες δεν διάβαζαν. Μην νομίζετε ότι ήταν τίποτα αφελής που τους μάζεψε ο Κύριος. Μην το νομίζετε αυτό. Κοιτάξτε την αντίσταση του Φιλίππου, του Ναθαναήλ, που του λέει ο Φίλιππος: έλα να δεις τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ, τον οποίον βρήκαμε, ο Μεσσίας. Ποιος λέει, ποιος? Από τη Ναζαρέτ βγαίνει κανένας προφήτης? Άκουσες ποτέ εσύ? Εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες. Δηλαδή αυτόν που ερευνούμε. Ερευνούσαν οι μαθητές. Θυμηθείτε τον Ιωάννη και τον Ανδρέα. Ήσαν μαθητές του Ιωάννου. Δεν ήσαν αφελείς. Δεν ήσαν αφελείς. Μελετούσαν τις γραφές. Γιατί οι άρχοντες, δεν πίστεψαν? Γιατί ερευνούσαν κατά άλλων τρόπων. Διότι ερμήνευαν κατά άλλων τρόπων. Δηλαδή πως? Είχε μπει η διόπτρα τα γυαλιά των παθών και δεν μπορούσαν να ειδούν. Ενώ οι μαθητές είχαν καθαρή καρδιά. Οι προφητείες δεν κατανοούνται αν δεν έχεις καθαρή καρδιά. Αγαπητοί μου, στη συνέχεια, όνοι μη ζητείτε. Όλοι όμως τον αναζητούσαν χωρίς να ξέρουν κάτι περισσότερο. Και ο άγγελος της Διαθήκης, όνοι μη ζητείτε. Είναι ο άγγελος της Διαθήκης. Προσέξτε, ο αγγελιαφόρος της Διαθήκης. Ποιες Διαθήκης? Α, μα η Διαθήκη έγινε. Στο Σινά δεν έγινε Διαθήκη? Έχουμε τρεις Διαθήκες, όπως σας λέγω, στο θέμα των πράξεων. Όπως το λέει ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτης στην Απολογία του. Η πρώτη είναι με τον Αβραάμ και είναι η Διαθήκη περιτομής και έχει περιεχόμενο την πίστη. Η δευτέρα Διαθήκη είναι η Διαθήκη νόμου και θυσιών. Και η τρίτη Διαθήκη είναι το αίμα του Χριστού επί του Σταυρού.
Και είναι πάλι η πίστης. Σπουδαίο αυτό. Εδώ λοιπόν όταν λέγει ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εμείς ζητείτε, εσείς τον ζητείτε, αλλά σας λέω εγώ ο προφήτης ποιος είναι. Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος που ενεφανίστη στον Μωυσέα εκεί στη Βάτο. Και αυτός ο άγγελος, αγγελιαφόρος, είναι ο μεγάλης βουλής Διαθήκης. Δηλαδή ποιας Διαθήκης, αφού την έχετε τη Διαθήκη. Καινούργιας Διαθήκης. Είναι της Καινής Διαθήκης. Μα θα μου πείτε, οι προφήτες γράφουν αυτά? Ναι, γιατί βλέπουν, δεν βλέπουν περιορισμένα, βλέπουν όλο τον ορίζοντα. Γράφουν για την Καινή Διαθήκη. Μόνο αυτό το χωρίο είναι για την Καινή Διαθήκη? Πλήθος χωρία που μιλούν για την Καινή Διαθήκη. Μα είναι καταπληκτικό. Ναι, είναι καταπληκτικό. Εδώ λέγει να η πρώτη παρουσία. Πώς έρχεται λοιπόν? Έρχεται ως άγγελος Διαθήκης. Έρχεται εις το ναό του. Αλλά είναι άνθρωπος, γιατί περπατάει με τα πόδια του, και ταυτόχρονα είναι ο Κύριος.